Είμαι διαθετημένος να περάσουν πάνω από το πτώμα μου. Τόσο σκληρά θα σου το πω. Αν δεν συμφωνήσουμε μέχρι και τον τελευταίο δημότητα Δαφνών, είχε συμφωνήσει ο πρόεδρος του Συμβούλιο, αν δεν συμφωνήσει όλοι οι δημότητες των Δαφνών και να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια λύση, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου τα μηχανήματα για να γίνει το έργο αυτό. Αποφασισμένος να δώσει μάχη για το αρδευτικό νερό στις Δαφνές, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος έπεσε από τα σύννεφα όταν αντίκρισε έντονη κινητικότητα στην κάτω δεξαμενή του χωριού, στο πλαίσιο εργολαβίας, για την οποία όμως δεν έχει καμία ενημέρωση από τη Λότζια. Ξαφνικά την Παρασκευή, προχθές δηλαδή, είδαμε ένα φορτηγό να ξεφορτώνει σωλήνες για κοσάρες και σε ερώτησή μας τι είναι αυτό, μας παρέπεψαν στον εργολάβο. Και η ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής, ανεπίσημα, ήταν από τον εργολάβο ότι πρόκειται να γίνει. Έχει πάρει την εργολαβία από το ΔΣ της ΔΕΙΑ, έχει δημοπρατηθεί το έργο, έχει υπογράψει τη σύμβαση και θα γίνει ένας αγωγός 700 μέτρα που θα παρακάμπτει από τη δεξαμενή της ίδρυψης, θα παρακάμπτει την άδρευση και το νερό που αυτή τη στιγμή πήγαινε στην άδρευση θα πηγαίνει απευθείας στο Ηράκλειο. Δηλαδή πήγαν να μας πιάσουν στον ύπνο. Τι θα γίνει εδώ, θα ξεραθεί όλο το χωριό εδώ. Δεν θα υπάρξει τίποτα. Με αυτή την κατάσταση θα το χαντακώσει το χωριό. Το πρόβλημα του Ηρακλείου δεν νομίζω θα το λύσει, θα το λύσουν ακόμα 200 κυβικά, 500 κυβικά την ημέρα. Το θέμα όμως, μην ξεχνάω ότι οι δωρές Δαφνές έχουν 13.000 στρέμματα. Τα 3.000 στρέμματα μίνιμουμ είναι αρδεύσιμα. Έχει γίνει κάποια επένδυση από ιδιώτες, από επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και μη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μια μέση λύση. Ας έρθουν οι δημοτικοί αρχή να το συζητήσουμε και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών, φαίνεται ότι δρομολογείται έργο τοποθέτηση αγωγού προκειμένου το νερό να μην οδηγείται στην πάνω δεξαμενή για την άρδευση του μισού χωριού, αλλά να διοχετεύεται στο Ηράκλειο. Γι' αυτό το έργο που είναι να γίνει τώρα, ο αγωγός που είναι να γίνει τώρα, είναι να γίνει ένα bypass από την κάτω δεξαμενή, να πηγαίνει απευθείας στο Ηράκλειο, αποκλείοντας τη δεξαμενή της άδρευσης. Είμαστε σε ετοιμότητα, ήδη έχουμε βγάλει ομάδες περιφρούρησης να μην γίνει το έργο νύχτα. Το χειμώνα βέβαια το παίρνει όλο. Κρατάμε όσο θέλουμε στην ίδρυψη, δεν ποτίζουμε. Ναι. Το πρόβλημα δημιουργείται 2 μήνες το χρόνο. Μα όταν έχω μια καλλιέργεια, τώρα θα την ποτίσω. Πότε θα την ποτίσω, το χειμώνα. Ελπίζουμε αυτό να το δει η Δημοτική Αρχή, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουμε και καλοπροαίρετα, να τα δούμε τα προβλήματα. Αύριο το πρωί θα στείλω ένα έγγραφο και θα ζητάω επίσημη ενημέρωση. Καλέσαμε όλο το χωριό σήμερα ώστε να του παραθέσουμε όλο το πρόβλημα, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτοικοι έβαλαν φρένο στις σχετικές εργασίες, αναμένοντας επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, κάνοντας σαφές ότι θα υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις στην περίπτωση που μπει φρένο στο νερό άρδευσης.